I keep coming. You get tired of seeing me. And my signature, and I need to remind you of my reason. May I allow to please. Greet the officers? Βρέθηκα σήμερα στην Άκρα, στην υπουργική διάσκεψη που οργανώνεται από τα Ηνωμένα Έθνη για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Ως γνωστόν, η χώρα μας επιδιώκει ένα σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τρέχουμε τις τρεις εκστρατείες μας, την εκστρατεία για το Συμβούλιο Ασφαλείας, την εκστρατεία για την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και την εκστρατεία για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης, στο διμερές επίπεδο, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Άμυνας της Γκάνας, τον κύριο Ντομινίκ Νίτβουλ, την παλιά μου φίλη και γνώριμη, την Σίρλεϊ Υπουργό Εξωτερικών της Γκάνα, όπως επίσης και με τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις και όπως πάντα σε τέτοιο πλαίσιο με τον φίλο μου, ο Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, τον Μιχάλη Γιώργα. Θεωρώ ότι υπήρξαν αποτελέσματα στο διμερές επίπεδο με την Γκάνα. Είχα την ευκαιρία να προωθήσω το ζήτημα της υπογραφής ενός μνημονίου στρατιωτικής εκπαίδευσης μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό είναι κατ' ακολουθία ενός μνημονίου κατανόησης που είχα υπογράψει με την Γκάνα ως Υπουργός Εξωτερικών σε προηγούμενη επίσκεψή μου εδώ. Η Γκάνα είναι μια χώρα που έχει σημασία για την Ελλάδα. Είναι μη μόνιμο μέλος της Συμβουλίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Έχει υπογράψει την UNCLOS, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, και είναι επίσης ένα από τα σημαντικά μέλη του Συλλόγου Φίλων της UNCLOS. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να πω ότι είναι καλό να εντείνουμε τις διμερείς επαφές μας με αυτή τη χώρα, που παίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο για την προσπάθεια ειρήνευσης στην υποσαχάρη Αφρική. Στο περιθώριο της Συνόδου για τις Ειρηνευτικές Αποστολές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που διεξάγεται στην Γκάνα, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τους αναπληρωτές Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Λακρουά και την κυρία Πόλαν, τους οποίους ενημέρωσα για τις κλιμακούμενες παραβιάσεις στην εκρή ζώνη από τον τουρκικό στρατό. Συγκεκριμένα, παρουσίασα οπτικό υλικό και τεκμήρια για τις τελευταίες παραβιάσεις στην περιοχή του Αγίου Δωματίου. Από την πλευρά τους, οι αξιωματούχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έδειξαν να κατανοούν την κλιμακούμενη ένταση, ευχαρίστησαν την Κυπριακή Δημοκρατία για την επικοδομητική της στάση και μας τόνισαν ότι η ειρηνευτική δύναμη θα συνεχίσει να εκτελεί την αποστολή της σύμφωνα με τους όρους εντολής της σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της διαδικασίας για πολιτική επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Επίσης, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με τον ομόλογό μου, τον Νίκο Ντέντια, τον Υπουργό Άμυνα της Ελλάδος, με τον οποίο ανασκοπήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις και προγραμματίσαμε τα επόμενα μας βήματα. Επίσης, είχαμε συναντήσεις με τις αντιπροσωπείες από την Κίνα, την Ινδία και την Αίγυπτο, τρεις σημαντικές χώρες με τις οποίες έχουμε συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας και με τις οποίες ουσιαστικά δρομολογήσαμε τις επόμενες μας ενέργειες.